Κύριε Χρήστο, πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για τη συλλογή γλωσσικού υλικού από τα χωριά της Λίμνου? Εγώ σε αυτό το ερώτημα έχω απαντήσει πολλές φορές. Εμείς εδώ, όταν θερίζαμε, όταν τριγούσαμε, όταν κάναμε ορισμένες δημιουργικές για την εποχή εκείνη δουλειές, επειδή οι ώρες ήταν ατέλειωτες, δουλεύαμε ήλιο με ήλιο, όχι και πολλές φορές πιο πρωί. Έπρεπε να σπάσει η μονοτονία, γιατί ήταν οι ώρες πάρα πολλές και η ένταση μεγάλη. Γι' αυτό τραγουδούσαμε. Τα τραγούδια, η Λιγερή, η Κασπακινέλα, η Σούσα, τόσα πολλά τραγούδια που έχουμε, ακουγόταν μέσα στις ώρες της δουλειάς. Αυτά τα τραγούδια, όταν πέρασε ο χρόνος, σταμάτησαν να ακούγονται. Οι γριές μια-μια της γειτονιάς πεθάνανε και εγώ νομίζω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βιβλιοθήκες. Όμως δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και ψάχνοντας να βρω την Κασπακινέλα και την Καλλιόπα, τότε παρουσιάστηκε το κενό. Άρχισα έτσι να ψάχνω στη γειτονιά, ποια γυναίκα θα θυμόταν ένα από τα δυο τραγούδια, δεν το έβρισκα σε καμιά και αναγκάστηκα να πάρω το πρώτο κασετόφωνο, γιατί άκουγα από άλλες ακούσματα που ήταν για μένα άγνωστα, αλλά ήταν ουσιώδη. Και έτσι πήρα το πρώτο κασετόφωνο και άρχισε έτσι η δουλειά, η καταγραφή σε τραγούδια, μύθους, παραμύθια, οτιδήποτε αφορούσε τον τόπο. Έτσι ξεκίνησα δηλαδή. Και να γίνεται αυτή η δουλειά του 96. Μάλιστα. Η Κασπακινέλα βρέθηκε νωρίς, σε 6 μήνες. Η Σούσα βρέθηκε σε 6 μήνες. Τι λέγω, τα μπέρδεψα. Η Καλλιόπα βρέθηκε σε 6 μήνες. Η Κασπακινέλα πέρασαν 9 χρόνια. Για να βρεθούν οι σκορπισμένοι οι στίχοι στον Κοντιά, στις Αγκαριώνες, στο Κοντοπούλι. Mm-hmm. Μαζώματα. Ναι. Και να φανταστώ υπήρχαν και αντίστοιχες δυσκολίες από τη στιγμή που είχαν πεθάνει οι πληροφορητές. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα πάντα στη δουλειά αυτή υπάρχουν δυσκολίες. Σε αυτή τη δουλειά χρειάζεται να έχεις χρόνο πολύ, να έχεις λίγα χρήματα για να κινείσαι, να έχεις λίγη τρέλα και πολύ, πολύ αγάπη, μεγάλο σεβδά. Χρησιμοποιούμε μια λέξη τουρκική, αλλά έτσι πρέπει. Πολύ μεγάλο σεβδά για αυτό που κάνεις.